Εκατοντάδες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στη Λαμπεντούζα. Χτες αποβιβάστηκαν από παλιό αλλιευτικό στο νησί περίπου 500 άνθρωποι. Το σκάφος με τη συνοδεία της Ιταλικής Ακτοφυλακής οδηγήθηκε στο λιμάνι. Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες είναι από το Μαρόκο, τη Συρία, τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Ανάμεσά τους αρκετές γυναίκες και παιδιά. Νωρίτερα είχαν φτάσει στο νησί πάνω από 100 άνθρωποι. Οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στην Ιταλία εφέτος έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο από Λιβύη και την Ισία και να βρεθούν στην Ευρώπη φτάνοντας σε Ιταλία ή Ισπανία. Πολύ λιγότεροι εν συγκρίση με εκείνους που επιλέγουν την Ελλάδα ή την Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τουλάχιστον 1.146 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το πρώτο μισό της χρονιάς, υπερδιπλάσιοι από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.